Λοιπόν, ο κ. Καραγκούνης από τη Δημοκρατία. Καλημέρα σα, κύριε Καραγκούνη. Ο κ. Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Γλαβίνας από τον ΠΑΣΟ. Εδώ έχουμε τρία κόμματα. Επίσης, να είστε καλά. Και με το καλό και τα Χριστούγεννα. Παιδιά, καλά Χριστούγεννα. Να έχουμε, το ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε τρία κόμματα που συμφωνούν με την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση για τους μετανάστες. Έτσι δεν είναι? Καλά καταλαβαίνω, κύριε Καραγκούνη. Κύριε Στάθη, όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εγώ ήδη από την Παρασκευή έχω θέσει κάποιες ενστάσεις γύρω από αυτήν την τροπολογία. Δηλαδή? Όχι, δεν είναι. Είναι γνωστό και βεβαίως είναι ζήτημα το οποίο θα το δούμε. Θα δούμε δηλαδή πώς θα έρθει η τροπολογία, αν δεν κάνω λάθος, αύριο. Υπάρχει κομματική πειθαρχία, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει? Δεν το ξέρω αυτό. Έτσι υπόθηκε από κυβερνητικές πηγές ότι θα υπάρξει πλην του πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, που είναι την αυτονομία του πρώην πρωθυπουργού, όπως διατυπώθηκε. Φαντάζομαι θα ζητήσουμε η τροπολογία να πούμε κάποια ζητήματα. Αν με ρωτάτε. Ποιες είναι οι ενστάσεις σας? Θα σας πω. Αν με ρωτάτε, υπάρχει κομματική πειθαρχία, εγώ δεν το ξέρω. Αν τεθεί όμως ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, και αυτό είναι ξεκάθαρο και από την αρχή, προφανώς και θα υψηφίσω τη διάταξη. Αυτό είναι σαφές. Παρά το γεγονός ότι έχετε ενστάσεις. Προφανώς. Αλλά δεν το ξέρω καταρχήν αν θα έχουμε κομματική πειθαρχία. Και δεύτερον, να δούμε και ποια θα είναι η τελική διάταξη που θα έρθει. Διότι όντως υπάρχουν ενστάσεις και αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει συνολικά την Ευρώπη. Και είναι σαφές ότι ο βασικός παράγοντας, για να πω, ο μοναδικός που θέριεψε η ακροδεξιά και ο φασισμός στην Ευρώπη έχει να κάνει με το μεταναστευτικό και με την παράνομη μετανάστευση. Είναι περιττό να αναφέρω το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, τι συμβαίνει στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, που συνεχώς θεριεύουν αυτά τα κόμματα. Νομίζω λοιπόν ένα ζήτημα αυτή την τη στιγμή που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Θα φτάσω χώρα, αυτά στην τροπολογία. Ακριβώς. Και ειδικά τώρα που γίνεται η μεγάλη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Να. Εκεί λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ακριβώς και στο τι ψηφίζεται ή ποιες τροπολογίες ή ποια νομοθεσία υιοθετούμε σε σχέση. Αφού είναι άπαξ, ότι το κάνω άπαξ για εργατικά χέρια. Ναι. Προσέξτε. Και ένα συγκεκριμένο αριθμό κιόλας. Εγώ κατανοώ την προσπάθεια, άκουσα και την επιχειρηματολογία και των συναρμοδίων υπουργών. Εγώ κατανοώ την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να καλυφθεί πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τους εργάτες γης. Αγαπητέ Γιάννη, το ξέρεις και στην Τολοκαρνανή, αλλά και παντού και οι συνάδελφοι σε αγροτικούς νομούς, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη διάσταση. Δηλαδή, δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε εργατικά χέρια. Αυτό όμως είναι ένα έτερο ζήτημα, το ζήτημα το πώς θα βρούμε εργατικά χέρια. Υπάρχουν τρόποι στους οποίους μπορούμε να βρούμε εργατικά χέρια και βεβαίως, τι κάνει αυτή η τροπολογία κατά βάση, γιατί είχα και εγώ την ευκαιρία να τη δω και να τη μελετήσω. Διακρίνει δύο κατηγορίες μεταναστών. Περιγράφει δηλαδή το εξής. Αφορά τους μετανάστες που μπήκαν νόμιμα κάποια στιγμή στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή περιπτώσεις όπως κάποιος μπορεί να έχει έρθει μια τουριστική βίζα. Ναι. Τρεις μήνες και έληξε η βίζα αυτή και παρέμεινε στην. Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πλήστα όσα παραδείγματα. Μπορεί να είναι από τη Γεωργία, μπορεί να είναι από την Ουκρανία. Υπάρχουν διάφορες χώρες. Υπάρχει όμως και η κατηγορία μετανοστών που μπήκαν παράνομα μέσα στη χώρα, από παράνομους διακινητές. Εκεί νομίζω και καταλαβαίνουμε και το έχουμε δει ότι δυστυχώς μέσα σε αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και πολλοί έκνομοι, υπάρχουν πολλοί τρομοκράτες. Θα θυμίσω το περιστατικό που έγινε, ότι πέρασε από εδώ ένας τέτοιος τρομοκράτης του ISIS, πήγε στη Γαλλία, γνωστός μακελάρης της Γαλλίας, και έκανε τα όσα έκανε. Οπότε λοιπόν εδώ πρέπει. Αυτούς να δεν πρέπει, δούμε, δηλαδή. Εκεί λοιπόν, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, έτσι όπως είναι θα έλεγα οι προϋποθέσεις που έχει το άρθρο 4, δυστυχώς αφήνει ανοιχτό το παράθυρο να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος μπήκε μέσα στην ελληνική επικράτεια. Είναι αυτός που ήρθε από μια τουριστική βίζα, από μια νόμιμη είσοδο στη χώρα. Σημερίζεστε την άποψη του Αντώνη Σαμαρά ότι πρέπει αυτή η τροπολογία να αποσυρθεί? Γιατί εγώ νομίζω. Καταρχήν είχατε συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά, είχατε κάποια συνάντηση τελευταία? Πάντα συναντιέμαι. Και τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο μαθαίνω. Βεβαίως, όχι, και χθες ήμουνα στο γραφείο του κάποια στιγμή και τι ώρα στο γραφείο. Στη Βουλή.
Ναι, στη Βουλή δεν έχει σημασία. Πάντα το κάνω. Καλά, δεν είναι κακό. Δεν το λέω για κακό. Αλλά καταλαβαίνω ότι ευθυγραμμίζεστε. Το ξέρω ότι έχετε και σχέση ειδική με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι κακό. Καταρχήν, ο κύριο Σαμαρά δεν χρειάζεται κανέναν ούτε να τον υπό μία έννοια να τον εκπροσωπήσει. Όχι, δεν το λέω έτσι. Εγώ μεταφέρω τη δική μου άποψη. Εννοείται. Αλλά καταλαβαίνω, επειδή έχει γεννηθεί ένα πολιτικό θέμα, ότι είστε στην γραμμή. Ακούστε λίγο. Όχι Σαμαρά με την έννοια ότι σα ακολουθεί η γραμμή Σαμαρά, είστε όμω τη ίδια άποψη. Εγώ λέω το εξή. Εγώ λέω ότι ειδικά στο άρθρο 4 πρέπει να μπει ένα σαφές πλαίσιο, πολύ συγκεκριμένο, που να οριοθετεί ποια είναι η κατάσταση, γιατί όπως είπα και πριν, κατανοώ το πρόβλημα της παράνομης εργασίας. Και για αρκετούς μετανάστες. Και μετανάστες που μπήκαν και με νόμο τρόπο ήρθαν στη χώρα. Αλλά να φιλτράρουν. Το άλλο όμως θέλει φίλτρο. Προφανώς θέλει φίλτρο. Αυτό που ζητάμε, εγώ τουλάχιστον εγώ ζητάω, να υπάρξει επανεξέταση της τροπολογίας. Αν τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, δεν το συζητάμε, γιατί μου το έθεσε εν αρχή, αγαπητέ Παναγιώτη. Θα υπερψηφίσω τη διάταξη. Είναι σαφές αυτό. Να. Δεν το συζητάμε. Δημιουργεί πολιτικό. Αλλά από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, μετά την ξεκάθαρη αντίθεση του Αντώνη Σαμαρά με τον όγκο που έχει ο Αντώνης Σαμαράς. Θεωρώ, εγώ, και τη δική σας εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση με καλύτερο και πιο συγκεκριμένο σαφές πλαίσιο που να ερωθηθεί. Όσον αφορά την νομοποίηση, εγώ νομίζω ότι στο πλαίσιο ειδικά του άρθρου 4 και των συγκεκριμένων προϋποθέσεων, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη. Είναι και άλλοι βουλευτές που έχουν την ίδια αίσθηση. Δεν το ξέρω, αγαπητέ Παναγιώτη, δεν το ξέρω. Εγώ λέω κατέθεσα από την Παρασκευή, από την πρώτη στιγμή κατέθεσα την άποψή μου. Και θεωρώ ότι εκεί μπορεί να υπάρξει μια βελτιωτική διάσταση. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, από τη στιγμή που θα έρθει αυτή η διάταξη χωρίς αλλαγές με ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, προφανώς και θα ψηφίσω τη διάταξη για να είμαι ξεκάθαρος. Κύριε Μπάρκα, εσείς συμφωνείτε με τη διάταξη? Συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα, θα την ψηφίσουμε. Οι λεονταρισμοί των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας φτάνει μέχρι το σημείο να λένε δημόσια ότι διαφωνούμε, αλλά θα την ψηφίσουμε. Ναι. Παράδειγμα είναι ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος πριν λίγο είπε δηλαδή ότι αν τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, ακόμα και αν αλλάξει η διάταξη, έχει κατατεθεί η διάταξη, κύριε Καραγκούνη. Δεν την περιμένουμε, έχει κατατεθεί. Κύριε Μπάρκα, το ξέρετε. Και οι λεονταρισμοί. Επιτρέψτε μου. Άρα οι λεονταρισμοί των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας φτάνουν μέχρι τη δημόσια διαφοροποίηση, αλλά θα την ψηφίσουν. Κοιτάξτε, είναι. Ο αστεϊσμός και η γελοιότητα των ανθρώπων φτάνει στο σημείο να υπερασπίζεται την τροπολογία και να την καταθέτει την τροπολογία αυτή ο Άδωνος Γεωργιάδης στη Βουλή. Γελοιότητα. Βέβαια. Έχει γεμίσει το ίντερνετ με βιντεάκια του Άδωνη Γεωργιάδη να κραυγάζει «Θα ξανακηρύσουμε και θα τρέμει η γη» όταν ήταν στο Λάος. Έλεγε ότι θα γεμίσουμε, έλεγε ο Πλεύρης ότι θα πρέπει να πνίγουμε τους ανθρώπους αυτούς για να μαθαίνουν οι άλλοι που είναι στην Τουρκία να μην έρχονται προς εμάς, ότι οι Έλληνες πνίγουν τον κόσμο και άρα έτσι να καταλάβουν να μην έρχονται. Βέβαια, σε βίντεο. Άμα μπείτε στο ίντερνετ. Κύριε Καραγκούνη, μπείτε στο ίντερνετ και δείτε τα. Οι χαρακτηρισμοί των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το 2015-2019 απέναντι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι εμείς είμαστε με τους λαθρομετανάστες ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς δεν είμαστε, είμαστε με την πατρίδα κτλ. Φτάνει στο σημείο να φέρνουν την τροπολογία αυτή. Γνωστό το πρόβλημα με τους εργάτες. Εσείς λέτε ότι οδηγεί σε ελληνοποιήσεις και νομιμοποιήσεις. Για να καταλάβω εγώ. Γνωστό το πρόβλημα των εργατών γης. Έχουμε καταθέσει άλλωστε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από το 19 μέχρι και σήμερα πάνω από 10 τροπολογίες για τους εργάτες γης. Τότε η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε καμιά τροπολογία δεκτή, ακολουθώντας την ακροδεξιά πολιτική και ρητορική, λέγοντας ότι θέλουμε να μουσουλμανοποιήσουμε τη χώρα. Αυτά λέγανε και έρχονται τώρα να αναγνωρίσουν ένα υπαρκτό πρόβλημα. Βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα με τους εργάτες γης. Είναι ευρύτερο αυτό, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς εδώ περιγράφει, λέει ότι στέλνει ένα σήμα. Μιλάει για μια κατάσταση που ενδεχομένως θα είναι επαναλαμβανόμενη. Ακούστε. Οδηγεί σε ελληνοποιήσεις και νομιμοποιήσεις, θεωρείτε εσείς? Κύριε Στάθη, αυτά τον Αντώνη Σαμαρά, στον Αντώνη Σαμαρά ας απαντήσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραγκούνης που έχει σταθεί στο πλευρό του, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης και όλοι αυτοί οι ακροδεξιοί οι οποίοι υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι από τις 26 Σεπτεμβρίου έχει γραφτεί στις Financial Times ότι η Ελλάδα θέλει να δώσει 300.000. Να νομιμοποιήσει 300.000 μετανάστες, αναγνωρίζοντας διάφορα προβλήματα που έχουμε, όπως είναι και οι εργάτες γης. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται χρόνια στην χώρα μας. Άκουσα πριν την κυρία Βούλτευση να μιλάει για ζήτημα ασφάλειας. Σωστά. Πρέπει να μας απαντήσει. Επειδή. Το ίδιο λέει ο κ. Καραγκούνης. Είπε δύο πράγματα. Και ασφάλεια, και μιλάει για ενσωμάτωση, κυρία Βούλτευση. Και για εργάτες γης. Προσέξτε. Η ενσωμάτωση είναι άλλο πράγμα.
σε σχέση με την άδεια παραμονής για κατοίκης. Ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα. Συμφωνώ απολύτως. Άρα πρέπει να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς ενδεχομένως να συμφωνούμε και σε αυτό. Αλλά πρέπει να μας το εξηγήσει. Πώς η κυρία Βούλτεψη έλεγε ότι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη γραμμή της, ότι εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να μουσουλμανοποιήσουμε την χώρα και ότι είμαστε με τους λαθρομετανάστες, τώρα μιλάει για ενσωμάτωση. Ένα είναι αυτό. Υποθέτω ότι εσείς θα το θέλετε να γίνει και να συνεχιστεί, να μην είναι μια φορά. Θα το δούμε. Πώς θα γίνει, εννοείται. Θα το δούμε. Ναι. Και το δεύτερο, όταν μιλάει για ασφάλεια, κύριε Στάθη, επειδή ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές και περιόδους. Δεν είναι υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής να μιλάει για τέτοια πράγματα έτσι αβρόχης ποσή, χωρίς να μας συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να το εξηγήσει και αυτό. Τι σημαίνει ασφάλεια για την κυρία Βούλτεψη, τι ξέρει όσον αφορά τους ανθρώπους που έρχονται. Το είπε και ο κύριος, το υπονόησε και ο κύριος Καραγκούνης αυτό το πράγμα για την ασφάλεια. Αντίθετα, την κατέφερε ο κύριο Καραγκούνης. Το είπε, όχι. Να γίνει φίλο. Η κυρία Βούλτεψη το δίνει ω παράδειγμα με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ακριβώς. Άρα, στην Ελλάδα. Σωστά. Είναι ακριβώς την ίδια κατεύθυνση. Άρα πρέπει να το βρούμε. Και θέλω να ολοκληρώσουμε το εξής. Παρακαλώ. Για να το ακούσει και ο κύριο Καραγκούνης αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο ισχύει. Ο αημίσος Χαϊρόλος Φλωράκης είχε πει ότι όταν. Συγγνώμη για την λέξη που θα πω. Όταν κατουράσει τη θάλασσα, κύριε Καραγκούνη, το βρίσκει στο αλάτι. Άρα από εδώ και πέρα καλό θα ήταν όλοι μας να προσέχουμε όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, το τι λέμε, τη ρητορική την οποία χρησιμοποιούμε για να διεκδικήσουμε ψήφους κατά τα άλλα. Συμφωνεί το Πασόκ, κύριε Γλαβίνα. Θα απαντήσετε, ναι, εντάξει, ναι, παρακαλώ. Νομίζω ότι εκφραστεί διθετικά ως προς την τροπολογία, ωστόσο νομίζω και από τη συζήτηση σήμερα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια κουβέντα η οποία έχει πολύ μεγάλο πολιτικό βάθος. Δεν είναι εύκολη κουβέντα. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε με ρεαλιστικό τρόπο, χωρίς προκαταλήψεις όπως είχε τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία και χωρίς, αν θέλετε, και ανέξοδες φωνές όπως έκανε επί χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Άρα λέτε αλλαγή πολιτικής είναι αυτό. Είναι προφανές ότι εδώ δεν χρειαζόταν μια τροπολογία. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν μια συντεταγμένη συζήτηση όπως κάνουν οι συντεταγμένες πολιτείες και κοινωνίες όπου βάζουν το θέμα. Το συζητούν, μιλάνε όλα τα κόμματα, όχι επί τη βάση μια τροπολογία που ήρθε Παρασκευή βράδυ να την ψηφίσουμε Δευτέρα βράδυ ή Τρίτη μεσημέρι. Δεν ξέρω πόσο θα πάει η συζήτηση στη Βουλή σήμερα. Και εδώ δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία κρύβει το πρόβλημα. Δεν θέλει να το συζητήσει στην ουσία του, γιατί είναι τα προφανή, τα ισοκομματικά κάτι τη προβλήματα και να ταράξει που έχει. Αλλά αυτό είναι ζήτημα του κυρίου Καραγκούν, του κυρίου Σαμαρά. Και όσο τέλος πάντων διαφωνούν, ενδεχομένως σε μια ονομαστική ψηφοφορία. Μάλλον πόνταρε και σε εσάς. Να σου πω την αλήθεια. Και στο ΣΥΡΙΖΑ που σίγουρα θα ψήφισε την τροπολογία. Ενδεχομένως σε μια ονομαστική ψηφοφορία να πούμε. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία να ποντάρει στην αντιπολίτευση για νομοσχέδια τα οποία κατά τα άλλα είναι λογικά. Όπως και στο γάμο των ομοφύλων. Θα το δούμε. Έχουμε ένα βασικό πρόβλημα, την έλλειψη εργατών γης. Επισημαίνεται από όλους, μας το λένε οι αγρότες. Μας το λένε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Πρέπει να λυθεί πράγματι δια της νομίμου οδού. Η οποία είναι αυτή προφανώς η νόμιμη μετανάστευση, συνεργασία, όπου γίνονται βήματα, αλλά δεν είναι αρκετά. Η κυβέρνηση έρχεται τώρα με μια ασπιρίνη ουσιαστικά να λύσει το πρόβλημα και δημιουργεί τα δικά της ισοκομματικά ζητήματα, γιατί και πολλοί κόσμοι ενδεχομένως να φοβηθεί. Προφανώς δεν πρόκειται για ελληνοποίηση. Η απόκτηση ηθαγένειας, για να το πούμε νομικά, είναι μια διαφορετική διαδικασία, όπου λειτουργεί στη χώρα μας με συντεταγμένο τρόπο και συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, ούτε για νομιμοποίηση, ούτε για ελληνοποίηση. Να μην φωνάζουν, γιατί διαβάζω και ένα πρωτοσέλιδο που είχε ο κύριος Μπάρκας μπροστά. Είναι διαφορετικά πράγματα και μην διασπείρουμε φόβους οι οποίοι δεν υπάρχουν. Το ζήτημα ωστόσο πρέπει να κατανοήσουμε τους ενδεχόμενους ανησυχίες που μπορεί αυτό να δημιουργήσει ένα κομμάτι του πληθυσμού, αλλά να εξηγήσουμε το πρόβλημα των εργατών γης και η ανάγκη που έχουν δεκάδες επαγγέλματα τόσο στην οικοδομή όσο κυρίως και στην αγροτική παραγωγή, άσχετα αν φέτος δεν είχαμε καλή παραγωγή ελιάς. Είναι υπαρκτό ζήτημα το οποίο πρέπει να το λύσουμε όχι με ασπιρίνες, αλλά με μια σοβαρή και συντεταγμένη συζήτηση όπως τα έκανε μια σοβαρή κυβέρνηση που δυστυχώς, όπως είδαμε και χθες στον προπολογισμό, αυτό δεν μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση. Μια σύντομη απάντηση, κύριε Καραγκούνη, κύριε Κολογηθάκη. Η κυβέρνηση σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που άφησε ξέφραγο αμπέλη πραγματικά τη χώρα και θυμόμαστε αυτή τη γελιότητα, κύριε Μπάρκα, την οποία είχατε αφήσει, αλλά δυστυχώς μας διέσυραν διεθνώς με τιμόρια και όλα αυτά τα ωραία που είχαμε ζήσει εντός εισαγωγικών. Εμείς τι κάναμε, εφαρμόσαμε μια αποτελεσματική πολιτική, αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Κλείσαμε τα σύνορα και από εκεί και πέρα εξυγχρονίσαμε το νομοθετικό πλαίσιο και αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη όντως παίρνουν. Αλλάζεται όμως πολιτική. Όχι, θα σας πω. Όντως. Εφαρμόζεται ο νόμος, υπάρχουν επιτέλους επιστροφές και εκεί που χρειάζεται όντως και έχει το καθεστώς ασύλου και πρόσφυγα, επίσης το χειριζόμαστε αναλόγως. Αυτό που λέμε είναι να υπάρξει μια βελτιωτική διάταξη, να αλλάξει συγκεκριμένα και να αυστηροποιηθεί το άρθρο 4 αυτής της τροπολογίας. Μάλιστα. Δεν είναι ότι αλλάζει συνολικά η πολιτική μας η μεταναστευτική. Εδώ όμως χρειάζεται μία λέξη, κύριε Μπάρκα. Όσο
ως τομεάρχης προστασίας του πολίτη, θέλω να... Καλά λέτε, καλά λέτε. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του και του εταίρου συναδέλφου του, ο οποίος χαροπάλευε. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Ευχαριστούμε και εσείς. Συγχαρητήρια κύριε Καρακούνη για την τροπολογία. Είναι εξαιρετική. Μπράβο. Λοιπόν.